public school. Αντιμετωπίζουμε το παράδειγμα 2 από τις εξισώσεις που ανάγονται, μπορούν δηλαδή να μεταμορφωθούν σε εξισώσεις πρώτου βαθμού. Έχουμε να λύσουμε την εξίσωση απόλυτο 2χ-1 ίσον με απόλυτο χ και 3. Κάποιος όμως θα πεταχτεί και θα μου πει ότι εντάξει, έχουμε ήδη μία εξίσωση πρώτου βαθμού, γιατί βλέπουμε μέσα η μεγαλύτερη δύναμη που επικρατεί είναι το χ. Χ στην πρώτη. Άρα έχουμε εξίσωση πρώτου βαθμού. Εντάξει, σύμφωνοι. Αλλά για να τη λύσουμε, παιδιά, δεν είναι και τόσο απλό, γιατί έχουμε εδώ τα εμπόδια, τις μπάρες, τις απόλυτες τιμές που μας εμποδίζουν. Πρέπει αυτά τα απόλυτα, αυτές οι απόλυτες τιμές, να φύγουν με κάποιο τρόπο για να μπορώ να λύσω την εξίσωσή μου όπως ξέρω. Παιδιά, κοιτάξτε. Θέλω να μου θυμηθείτε μία ιδιότητα η οποία δεν είναι και πολύ δύσκολη. Την είχαμε αναλύσει στο κεφάλαιο, παιδιά, των απολύτων τιμών. Στο κεφάλαιο 2 με τους πραγματικούς αριθμούς. Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε. Η απόλυτη τιμή ουσιαστικά ξέρουμε ότι εκφράζει την απόσταση ενός αριθμού, εκφράζει γενικά την έννοια της απόστασης, όπως είχαμε μιλήσει και τότε. Όταν εγώ έχω λοιπόν απόλυτο, να σας το πω κάπως περιφραστικά, απόλυτο του α ίσο με απόλυτο του β. Εντάξει, πες ότι α εγώ σου ονομάζω όλο αυτό εδώ το πράγμα που είναι μέσα στην πρώτη απόλυτη τιμή, και β όλο αυτό εδώ που είναι μέσα στη δεύτερη απόλυτη τιμή. Άρα έχω απόλυτο του α ίσο με απόλυτο του β. Εντάξει. Τότε, παιδιά, από εδώ τι μπορούμε να συμπεράνουμε? Ότι είτε που το α θα είναι ο αριθμός β. Γιατί? Διότι, κάνε επαλήθευση. Βάλε εδώ που α το β. Δεν θα γίνει απόλυτο β. Αυτό θα είναι ίσο με το απόλυτο του β. Άρα επαληθεύτηκε, ισχύει. Αλλά υπάρχει και άλλη λύση. Το α να είναι πόσο? Μείον β. Γιατί? Μα γιατί αν πας πάλι εδώ πέρα στη θέση του α και μου βάλεις το μείον β, δεν θα έχεις απόλυτο του μείον β. Μα όταν έχω, παιδιά, απόλυτη τιμή, ουσιαστικά όπως είχαμε πει και τότε, το μείον εξωτερώνεται και παίρνω μόνο τον αριθμό β. Σαν να λέμε δηλαδή απόλυτο του β. Το ίδιο δεν είναι? Να το. Οπότε πάλι πήραμε αυτό που θέλαμε. Ισχύει. Επομένως, παιδιά, όταν έχω μία τέτοια εξίσωση με απόλυτα, οι λύσεις θα είναι ή που το α θα είναι ο αριθμός ο β, ή που το α θα είναι ο αριθμός ο μείον β. Το καταλάβαμε, έτσι? Η απόλυτη τιμή, παιδιά, ξαναλέω, εκφράζει, σχετίζεται άρρηκτα με την έννοια της απόστασης. Άρα, αν, παιδιά, εφαρμόσω εγώ αυτή τη λογική στο παράδειγμά μας και θεωρήσω ότι α είναι αυτή εδώ η ποσότητα και β είναι αυτή η ποσότητα, μέσω αυτής εδώ της ιδιότητας τι θα έχουμε? Για κοιτάξτε. Έχουμε ότι η απόλυτη τιμή του 2χ-1 ισούται με την απόλυτη τιμή του χ και 3. Άρα από εδώ εμείς συμπεραίνουμε το εξής. Είτε το α το 2χ-1 θα είναι ίσο με το β, δηλαδή τη δεύτερη ποσότητα, το χ και 3, ή το α, δηλαδή το 2χ-1, θα ισούται με το μείον β, δηλαδή το μείον, το αντίθετο αυτής της ποσότητας. Το αντίθετο όλης αυτής της ποσότητας. Γι' αυτό τη βάζω σε παρένθεση, γιατί το μείον εφαρμόζεται σε όλο αυτό. Μην πάω και το γράψω έτσι, γιατί αν το γράψω έτσι, το μείον εφαρμόζεται μόνο στο χ. Όχι, εμείς θέλουμε μείον όλης της ποσότητας χ και 3. Παιδιά, το καταλάβαμε, έτσι? Τώρα η άσκηση μας, παιδιά, έχει λυθεί, γιατί έχουμε εξαφανίσει το απόλυτο και έχουμε εμφανίσει απλές μικρές δύο εξισωσούλες πρώτου βαθμού. Η πρώτη. Τη λύνω όπως ξέρω, χωρίζω γνωστούς από αγνώστους. Αριστερά θα πάνε τα χ, οι άγνωστοι, και δεξιά θα πάνε οι αριθμοί. Άρα αριστερά θα έχουμε το 2χ που έτσι κι αλλιώς το έχουμε. Το χ όμως είναι δεξιά, θα πάει αριστερά και θα γίνει μείον χ. Αλλάζει πρόσημο και δεξιά του ίσον, παιδιά, θα έχουμε τους αριθμούς. Το 3 που ούτως ή άλλως το έχουμε, θα πάει και το μείον 1 δεξιά και αφού αλλάζει πρόσημο, αφού αλλάζει μέλος μάλλον, με συγχωρείτε, θα αλλάξει και πρόσημο. Και από μείον 1 θα γίνει συν 1. Άρα εδώ, παιδιά, έχουμε δύο φορές το χ, βγάζω το χ, όταν λέμε χ είναι σαν να λέμε ένα επί χ, έτσι. 2χ βγάζω το 1χ, μου κάνει μία φορά το χ, δηλαδή χ. Πόσο είναι? 3 και 1, 4. Άρα η πρώτη μας λύση, παιδιά, είναι ότι το χ
Μία από τις λύσεις της εξίσωσής μας είναι ότι το χ πρέπει να είναι ο αριθμός 4. Για να λύσουμε και την άλλη. Η άλλη, αν λυθεί, παιδιά, θα είναι 2χ-1 ίσον. Παιδιά, κοιτάξτε, να μου έχετε την έννοια του πλην, πώς λειτουργεί όταν είναι μπροστά από μία παρένθεση. Άλλος μπορεί να το κάνει ως εξής. Όταν δεν βλέπει αριθμό μπροστά από την παρένθεση, να θεωρήσει ότι είναι το 1. Λογικό. Μείον 1 επί χ, αν ξεκινήσει να κάνει επιμεριστική, μείον 1 επί χ θα μου κάνει μείον 1 επί χ. Μείον χ δηλαδή, έτσι. Και μετά μείον 1 επί συν 3 μου κάνει πόσο, μείον 3. Και ξεμπερδέψαμε. Για να μην μπερδευόμαστε, υπάρχει κι άλλος τρόπος, έτσι. Όποιον θέλετε, παιδιά, ακολουθείτε. Όταν βλέπω μπροστά από παρένθεση να έχω το μείον, αυτό το μείον θα μου γυρίσει τούμπα τα πρόσημα των ποσοτήτων που είναι στην παρένθεση. Αντί δηλαδή να έχουμε χ, θα γίνει πόσο, μείον χ. Αντί να έχω συν 3, θα έχω μείον 3. Αυτή η τούμπα, παιδιά, στα πρόσημα γίνεται όταν μπροστά από την παρένθεσή μου έχω το πλην. Για το συν δεν με πειράζει. Όπως τα έχω μέσα στην παρένθεση, έτσι τα γράφω. Άρα, αν λύσω την εξίσωσή μου, θα φέρω αριστερά τους αγνώστους, τα χ. Το 2χ είναι ήδη αριστερά, ενώ το μείον χ που είναι δεξιά, θα πάει αριστερά και θα γίνει συν χ. Δεξιά θα έχουμε τους αριθμούς. Το μείον 3, να το, ενώ το μείον 1 που είναι αριστερά, πηγαίνοντας δεξιά, μετακομίζοντας δηλαδή, θα αλλάξει πρόσημο και θα γίνει συν 1. Άρα έχουμε 2 φορές το χ, συν 1 φορά το χ. Είπαμε, όταν δεν υπάρχει αριθμός, είναι σαν να λέμε επί 1, έτσι. 2 φορές το χ, συν 1 φορά το χ, μας κάνει 3 φορές το χ. Μείον 3 συν 1 μας κάνει μείον 2. Πολύ ωραία. Και όταν φτάσω, παιδιά, σε αυτό το σημείο που είναι πάρα πολύ απλό, είμαι ένα τσικ πρωτού λύσω την εξίσωσή μου, θα πάρω και τα δύο μέλη και θα τα διαιρέσω με το μείον 3. Όπα, όπα, λάθος με το 3, παιδιά, αφού 3 έχω μπροστά. Αν είχα μείον 3 θα διαιρέσω με το μείον 3. Διαιρώμαι ότι έχω μπροστά από το χ, έτσι. Και δεν το κάνω, παιδιά, για κανέναν άλλο λόγο, το κάνω για να μείνει το χ μόνο του. Πώς θα μείνει το χ μόνο του, πώς θα ξεφορτωθώ το 3 με το οποίο είναι πολλαπλασιασμένο. Με μία διαίρεση. Ο πολλαπλασιασμός εξουδετερώνεται με τη διαίρεση. Η διαίρεση εξουδετερώνεται με τον πολλαπλασιασμό. Η πρόσθεση εξουδετερώνεται με την αφαίρεση. Χρησιμοποιώ δηλαδή, παιδιά, αντίστροφες πράξεις. Αν το 3 το διαιρέσω με το 3, τα τριάδια φεύγουν, άρα τελικά έχουμε, παιδιά, ότι το χ ισούται με το μείον 2 τρίτα. Εντάξει. Άρα οι λύσεις της εξίσωσης εδώ πέρα είναι τελικά 2. Ή που το χ θα είναι 4 ή που το χ θα είναι μείον 2 τρίτα. Δύο λύσεις για αυτήν εδώ την εξίσωση που έχουμε. Με τον ίδιο τρόπο, παιδιά, ακριβώς με τον ίδιο, θα μου λύνεται κάθε εξίσωση της μορφής απόλυτο του α ίσο με απόλυτο του β. Ή για να το γράψω, παιδιά, πιο μαθηματικά, απόλυτη τιμή μιας συνάρτησης, ας την πούμε f του χ, ίσον με απόλυτη τιμή μιας άλλης συνάρτησης, ας την πούμε j του χ. Οι λύσεις, όπως είπαμε, είναι δύο. Είτε η f του χ θα ισούται με την j του χ, η πρώτη περίπτωση, είτε η δεύτερη περίπτωση, η f του χ θα ισούται με πλην το αντίθετο της j του χ. Απολαμβάνεται βεβαίως και τη λύση του σχολικού βιβλίου. Δύο περιπτώσεις για αυτήν εδώ την εξίσωση με τα απόλυτα, δύο διαφορετικές περιπτώσεις, όπου από την πρώτη παίρνω λύση το 4 και από τη δεύτερη περίπτωση, τη δεύτερη εξίσωση, παίρνω λύση το χ ίσο μείον 2 τρίτα. Και έτσι λύνουμε, παιδιά, κάθε εξίσωση αυτής εδώ της μορφής.